Το πρώτο ερώτημα της κυρίας Καβαδία για το θέμα της φερόμενης ως απαγωγής της, και εγώ κάπου το έχω ακούσει και έχω δει ότι είναι ακόμη, δεν έχει τελεσφορήσει σε δικαστικό επίπεδο, επομένως δεν μπορώ να συζητήσω, δεν μπορώ να το συσχετήσω και γι' αυτό δεν το αναφέρω. Είχε συσχετιστεί το όνομα και πέρσι είχε γίνει συζήτηση στη δεύτερη παρουσίαση του ζητήματος, επαναφέρθηκε το θέμα σε δεύτερη συζήτηση. Ο κύριος Νεράτζης τότε είχε πει ότι πράγματι δεν το ξέραμε και είναι κάτι το οποίο προβλημάτισε. Πλην όμως, επειδή δεν έχει τελεσφορήσει, δεν μπορώ να το συσχετήσω και δεν το ανέφερα καθόλου από ό,τι είδατε στην αξιολόγησή μου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Σταυρόπουλο, αν αξίζει ή δεν αξίζει, εγώ δεν έχω μάθει στη σταδιοδρομία μου, στην πορεία μου, να μηδενίζω τους ανθρώπους. Απλά κοιτάζω το καλύτερο. Κοιτάζουμε να βελτιώσουμε καταστάσεις. Έγινε μια αναφορά τον κύριο Βενιζέλο στο θέμα του τι έγινε στο Σύνταγμα και γιατί δεν διερευνήθηκε στο βαθμό που θα έπρεπε να διερευνηθεί σε επίπεδο διοικητικής εξέτασης. Ο κύριος Σταυρόπουλος ήταν ακόμα στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Και μισό λεπτό, παρακαλώ. Ωραία. Γιατί αυτό είναι θέμα εσωτερικού ελέγχου. Ζητάτε τον λόγο. Βεβαίως είναι θέμα εσωτερικού ελέγχου. Και αφού θέλετε να το προχωρήσω, θα το προχωρήσετε. Την πρώτη μέρα που ανέλαβα στο Υπουργείο, ζήτησα να ενημερωθώ τι έγινε με τον ξυλοδαρμό νεαρών στα Εξάρχεια, που είχαν βγει φωτογραφίες τους, ήταν πολύ άσχημες εικόνες. Ζήτησα να δω τι έγινε. Μετά από πάρα πολλές πιέσεις στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, μου φέραν την προκαταρκτική εξέταση, ανυπόγραφη, και συνημμένα τρεις ιατροδικαστικές εκθέσεις, μόνο που οι τρεις ήταν μία. Συγγνώμη. Νοοτροπία κουκουλωμάτων, εγώ δεν πρόκειται να δεχθώ. Ενημερώνεστε επί ποινικών δικογραφιών ως υπουργός. Στη συνέχεια. Κύριε Βενιζέλο. Με συγχωρείτε, κύριε Βενιζέλο, θα με αγνοείτε. Αντιλαμβάνεστε τι λέμε τώρα. Θα μου ζητάτε την άδεια. Όχι, σας ζητάω την άδεια να μας εξηγήσει το εξής. Όχι, θα μου ζητάτε εσείς κάτω. Ενημερώνετε επί ενεξελίξει ποινικών δικογραφιών. Παρεμβαίνει στο έργο του ανακριτικού υπαλλήλου. Ο Υπουργός δεν μπορεί να ζητήσει διοικητική εξέταση. Όχι, δεν μπορείτε να ζητήσει το φάκελο. Δεν είχε αρχίσει η έρευνα. Ποινικό φάκελο δεν μπορείτε να ζητήσετε. Μπορεί να γίνει διοικητική εξέταση. Α, δεν μπορείτε, πήρατε στα χέρια σας ποινική δικογραφία. Όχι, δεν είναι μέρος ποινική δικογραφίας. Δεν είναι, είναι εξέταση. Είναι διοικητική εξέταση. Να μας τα καταθέσετε. Διότι αν ο Υπουργός ζητάει. Δεν είναι δικαστήριο εδώ. Έχουμε μεγάλη παραβίαση του κράτους δικαίου. Ωραία. Τώρα. Είναι δικαστήριο, είναι εδώ να καταθέσει έγγραφα. Ναι. Και συνεχίζω. Αν θέλει. Και συνεχίζω. Λοιπόν, θα συνεχίσετε και αυτό το τροπάρι. Μάλλον. Εντάξει, πρόεδρε, αν με αγνοείτε όλοι, πάρτε το λόγο. Θα καταστήσει το διάλογο με το θόρυβο. Αλλά εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι. Εάν δεν μου δοθεί ο λόγος. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Συνεχίστε. Σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα, να ξέρετε ότι το μεγαλύτερο μέρος των αστυνομικών είναι απέναντι στα συμφέροντα και παλεύουν μέρα και νύχτα. Εγώ είμαι με αυτούς τους αστυνομικούς που παλεύουν και δεν αναφέρομαι, δεν συσχέτησα εγώ τα συμφέροντα με τον κύριο Σταυρόπουλο. Λέω ότι ποια είναι η κατάσταση μέσα στην αστυνομία και περίμενα από τον κύριο Σταυρόπουλο να έχει διερευνήσει περισσότερες υποθέσεις, να είναι πιο αποτελεσματικός. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Κουμουτσάκο, στο πρώτο 24ωρο ταυτοποιήθηκαν, συνελήφθη ένας και ταυτοποιήθηκαν, παρότι δεν είναι στην ατζέντα τη σημερινή, έτσι, και ταυτοποιήθηκαν άλλοι τέσσερις. Χθες η δικογραφία ήρθε από τον εισαγγελέα στην αστυνομία με την εντολή συνέχισης της διερεύνησης και σήμερα το πρωί παρουσιάστηκαν δύο από τους ταυτοποιημένους, κατέθεσαν και συνεχίζεται η διαδικασία. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν πρέπει σε αυτά τα θέματα να μένουμε και να επιδιώκουμε εντυπώσεις, αλλά να κοιτάζουμε το αποτέλεσμα. Αυτοί οι τέσσερις δεν ήταν
ύποπτοι, δεν ήταν στα αρχεία, δεν είχαν κατηγορηθεί άλλη φορά, δεν είχαν καταδικαστεί για να είναι στα αρχεία της αστυνομίας. Χρειάστηκε δουλειά από την αρχή. Σε ό,τι αφορά τη μηνυτήρια αναφορά, η μηνυτήρια αναφορά δεν ήταν ούτε για τον κύριο Πανούση, ούτε για συγκεκριμένο άτομο, ήταν κατά παντός υπευθύνου. Νομίζω δεν άφησα κάποιο θέμα αναπάντητο. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν,